συνηθίσουμε αυτό που λέγαμε νωρίτερα, που κανείς το ακούει με στόμα ανοιχτό και δυσκολεύεται να το πιστέψει. Λέγαμε για πρωτοφανείς βιαιότητες, συγκρούσεις και διαδηλώσεις και στα πλαίσια εμφύλια σύραξης μια χώρα που είναι το Πακιστάν, έχουν καταγραφεί 30 νεκροί μετά την δολοφονία της Μπεντζαμίν Μπούτο. Και στο ίδιο διάστημα, ίσως και μικρότερο διάστημα, στην έξοδο, τις γιορτές των Χριστουγέννων, να έχουμε 32 νεκρούς στη χώρα μας. Είναι ασύλληπτο το νούμερο και μόνο η σύγκριση αυτή προκαλεί πανικό και πόνο. Ο κύριος Στάσιος Μαρκουίζος, ο γνωστός μας Ιαβέρης, είναι εδώ και τον ευχαριστούμε πολύ που ήρθε. Καλημέρα. Έχετε ακούσει πολλές φορές να κάνετε αυτές τις συγκρίσεις, ότι εδώ έχουμε έναν πόλεμο καθημερινά και όχι έναν πόλεμο. Και ελπίζω να κατάλαβαν όλοι οι τηλεθεατές ότι μιλάμε για τον πόλεμο της ασφάλτου και με όπλο το αυτοκίνητο. Προφανώς. Και ο καθένας είναι αυτή τη στιγμή ένας αυτονομιστής, τρομοκράτης που σκοτώνει χωρίς λόγο τον εαυτό του και τους άλλους. Η κυρία Βάσο Μιλωνά είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Ευχαριστούμε πολύ. Είστε καλά. Μια δυσάρεστη, μια τραγική συγκυρία. Έχασε το παιδί της στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου Πατρών. Φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, ασχολείται ο ίδιος με θέματα οδικής ασφάλειας. Ναι, από έναν ορισμένο οδηγό και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα. Από έναν οδηγό που οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα. Και αφιερώνει τη ζωή της από εδώ και πέρα για να σωθούν τουλάχιστον ανθρώπινες ζωές. Ένα Ινστιτούτο με πολλές δράσεις, καθώς έτσι ανοίγεστε σε διάφορα μέτωπα. Έχουμε ξανακάνει στο παρελθόν ένα θέμα με το Pin Project, με τις λακκούβες. Με την ενημέρωση των νέων για το αλκοόλ ακριβώς, και την οδήγηση. Με τα βραχιολάκια που βρέθηκαν οι περισσότεροι από αυτούς που εννοείται ότι δεν θα έπιναν για να οδηγήσουν να έχουν πιει. Ακριβώς. Ένα στους τέσσερις είχαν πιει και πρόκειται να οδηγήσουν. Ενημέρωση των μαθητών, ενημέρωση των οδηγών, ενημέρωση των ενόπλων δυνάμεων πρόσφατα να που ξεκινήσαμε. Πώς λέω τα πράγματα είναι στραβλά στην Ελλάδα. Θυμάμαι ήταν η Παγκόσμια ημέρα για το AIDS. Μια τεράστια κινητοποίηση στην Ελλάδα. Όλα τα κανάλια, αν θυμάστε, είχαν την κορδελίτσα για το AIDS. Όλες οι εκπομπές είχαν ένα κομμάτι τους αφιερωμένο στο AIDS. Μηνύματα από την πολιτεία, μηνύματα από τους υπουργούς, από την αντιπολίτευση. Μια κινητοποίηση στη χώρα για το AIDS, το οποίο προφανώς και είναι μια πληγή στη σύγχρονη κοινωνία. Προφανώς έχει ανατρέψει τα δεδομένα στις ανθρώπινες σχέσεις, όμως δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που συμβαίνει στους δρόμους. Για τους 1.500, 2.000 νεκρούς κάθε χρόνο και τους δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που θα μείνουν για πάντα ανάπηροι σε ένα κρεβάτι, δεν ασχολείται κανείς. Αισιόδοξα νούμερα, λες. Δεν ασχολείται κανείς, τα σου. Πάντως, είπε αισιόδοξο νούμερο, δεν υπάρχουν 1.500. Αυτή είναι στη φαντασία μας. Είναι η κρυμμένη. Εδώ υπάρχει μια ολόκληρη μεθόδευση απόκρυψης νεκρών λόγω Ευρώπης, έτσι. Διότι είμαστε στο δίκτυ. Πρέπει κάποια στιγμή κάτι να γίνει, διότι υπάρχει κοινοτική οδηγία. Δεν αφήνουν τους Ευρωπαίους, τους προτρέπουν να μην έρχουν στην Ελλάδα, διότι είναι εμπόλεμος στο κοσμικό χώρο. Είναι σαν αυτό που είπες λίγο προηγουμένως, ότι αν υπάρξει μια δυνατότητα να πας να κάνεις κοινωνικό τουρισμό, με όλα πληρωμένα, δωρεάν, για 15 μέρες, στη Μοσούλη πας. Το ίδιο θα κάνει και ο Ευρωπαίος. Δεν έρχεται στην Ελλάδα, είναι πολύ απλά. Όταν υπάρχει ένα ξεπάστρεμα της τάξης των 7-8 ανθρώπων κάθε μέρα να χάνουν τη ζωή τους και 20-25 να μένουν μόνιμα ανάπηροι και άλλοι 100 να τραυματίζονται, δεν είναι δυνατόν κάποια στιγμή αυτός να είναι χώρος. Το 80%, απλώς να πω ένα νούμερο που θέλω. Το είπαμε για την παρασμένη φορά, θέλω να το θυμίζω κάθε φορά στους συμπολίτες μου. Ότι τα τελευταία 50 χρόνια χάσαν τη ζωή τους 100.000 άνθρωποι. Μείνανε μόνιμα ανάπηροι, 100.000 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους.